Μία διαφορετική προπόνηση είχαν στο πρόγραμμά τους τα τμήματα βόλεϊ του Γυμναστικού Κοζάνης. Η διοίκηση του συλλόγου προσκάλεσε και φιλοξένησε τον Γιάννη Νικολάκη, πρώην ομοσπονδιακό τεχνικό της Εθνικής Ομάδας των Γυναικών, καθώς και τον Γιάννη Πετίδη, συνεργάτη του και νυν προπονητή του Εαρινού Θεσσαλονίκης. Πρόσκληση που είχε να κάνει βέβαια με την προσπάθεια και τον γενικότερο σχεδιασμό του Γυμναστικού Κοζάνης για την ανάπτυξη του αθλήματος. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γυμναστικό Σύλλογο Κοζάνης, την πρόεδρο, την κυρία Καρανάνου, για αυτή την πραγματικά ευχάριστη πρόταση και την πρόσκληση στην πόλη σας και στον Γυμναστικό. Εμένα, σαν Γιάννης Νικολάκης, είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ. Έστω και αυτό το δίωρο να δώσω τις. Με την παρουσία μου κάποιες κατευθύνσεις στα κορίτσια, να δω την άψογη λειτουργία τους, με τους προπονητές που έχουμε όλη τη χρονιά επαφή. Και άλλωστε ο ρόλος ο δικός μου τουλάχιστον είναι και επιμορφωτικός, αλλά και να είμαι κοντά σε αυτές τις ευαίσθητες ηλικίες. Με μεγάλη μας χαρά. Η τιμή είναι πολύ μεγάλη για μας. Ανταποκριθήκαμε άμεσα. Μπορώ να πω ότι είμαστε συγκινημένοι γιατί είμαστε σε φίλους, σε πολύ αγαπητούς φίλους και σε πολύ αγαπητά παιδιά. Μακάρι να μπορούσαμε και σε άλλα μέρη να πάμε. Είμαστε σε φίλους, επαναλαμβάνω, και θα προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε κάποιες από τις γνώσεις μας, κάποιες από τις εμπειρίες στα παιδιά, να βάλουμε ένα λιθαράκι στο οικοδόμημα που προσπαθούν στην επαρχία και που αγαπάνε πάρα πολύ. Και θα πρέπει τα παιδιά να βοηθηθούν για να γλιτώσουμε κάποια πράγματα άλλα. Έχει αξιόλογα παιδιά, αξιόλογους ανθρώπους και νομίζω ότι το μείγμα αυτό θα πετύχει. Τα φέρνει πάρα πολλά. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή. Παρότι δεν είναι αγωνιστική, γιατί έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε κάτι σημαντικό τις αγωνιστικές στιγμές. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή. Έχουμε έναν καταξιωμένο, για μένα τον κορυφαίο Έλληνα προπονητή στο γυναικείο βόλεϊ, τον κύριο Γιάννη Νικολάκη. Με έναν πολύπειρο το συνεργάτη του, τον Γιάννη Πετίδη, που είναι προπονητής του Νεαρινό, ομάδα της Θεσσαλονίκης, να έρθουν να μάθουν πραγματικά μυστικά του βόλεϊ στα κορίτσια της ομάδας μας, και τις μικρές και τις μεγαλύτερες αθλήτριες. Και το πιο σημαντικό δεν είναι ότι θα είναι σήμερα εδώ, θα κάνουν 2 ώρες προπόνηση τα παιδιά. Το σημαντικότερο είναι ότι ανοίγουμε ένα διάβλο επικοινωνίας με έναν κορυφαίο προπονητή. Το όλο σκηνικό περιελάμβανε την ομιλία των 2 προπονητών προς τα κορίτσια για να ακολουθήσει προπόνηση στο κλειστό του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Κοζάνης. Την ειδική αυτή προπόνηση παρακολούθησε και ο Παντελής Ταρνατόρος, πρόεδρος της Volley Link της Α1 Ανδρών, ο οποίος επίσης είχε προσκληθεί από τη διοίκηση του Γυμναστικού Κοζάνης. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ το σωματείο για τη φιλοξενία την οποία είχαμε. Ήτανε να έρθουμε εδώ και αρκετό καιρό, βρήκαμε την ευκαιρία να έρθουμε. Εγώ, όπως ξέρετε, είμαι πρόεδρος στην Α1 των Ανδρών, στο επαγγελματικό, αλλά ο πυρήνας και οι υποδομές στις γυναίκες είτε στους άντρες είναι η περιφέρεια. Εδώ βλέπω καταρχήν ανθρώπους που αγαπάνε το βόλεϊ, είναι το βασικότερο απ' όλα. Και από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που υπάρχει αγάπη για το άθλημα, είναι βέβαιο ότι θα έρθουν και επιτυχίες. Μαθαίνω και βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιδάκια. Οι άνθρωποι του βόλεϊ ευελπιστούν ότι το άθλημα θα κάνει ένα νέο ξεκίνημα, ενώ ειδικότερα στο Γυμναστικό Κοζάνης η προσπάθεια των τελευταίων ετών ουσιαστικά έχει κρατήσει ζωντανό ένα τμήμα με μεγάλη ιστορία στο χώρο του βόλεϊ. Θεωρώ ότι μέσα από αυτή την κρίση να δούμε και ένα κομμάτι αισιόδοξο στο οποίο αφορά τον αθλητισμό και τον αεραστεχνικό αθλητισμό. Κυρίως λοιπόν τα σωματεία της επαρχίας και των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης έχουν δώσει βάση στην ανάπτυξη, και αυτό για μας, για το άθλημά μας, για το βόλεϊ, είναι κάτι καλό, είναι κάτι σωστό. Δίνεται λοιπόν η ευκαιρία σε όλα αυτά τα παιδιά, με επιμονή, με βοήθεια των συλλόγων, και πλέον το μέλλον και ο δρόμος είναι αυτός των νέων παιδιών στο βόλεϊ των Ελληνίδων, γιατί στις μεγάλες κατηγορίες και ιδιαίτερα στην Α1 υπάρχει η ζωή ξένων αθλητριών. Πλέον αυτό δεν υφίσταται με την καινούρια εξέλιξη των πραγμάτων. Αυτό το οποίο έχω τονίσει επανειλημμένως είναι ότι η κρίση έχει πολλά αρνητικά, αλλά έχει και, αν εκμεταλλευτεί στην κρίση, έχει και πολλά θετικά. Θεωρώ λοιπόν ότι στο κομμάτι του αθλητισμού η κρίση πλέον θα μας φέρει όλους στη βάση από εκεί που ξεκινήσαμε, διότι τα τελευταία χρόνια τα χρήματα, δυστυχώς, τα οποία μπήκαν μέσα στον αθλητισμό, δημιούργησαν πολλές παρενέργειες, και πιστεύω ότι πλέον πρέπει να γυρίσουμε στις βάσεις μας του αεραστεχνισμού και πλέον όλοι οι παράγοντες και τα σωματεία να κοιτάξουν τις τοπικές κοινωνίες, να κοιτάξουν ακαδημίες, και οι επιτυχίες θα έρθουν πλέον από τα δικά μας παιδιά.